ανάπτυξη γη Εδώ Κάκο. Έδωσε μάλιστα κατάθεση στην αστυνομία, με την οποία ισχυρίζεται ότι του σύστησαν τον κατηγορούμενο Σιμών Μιστριέλ Αϊκούτ, Ω το μεγάλο αφεντικό τη Αφίκ Κρούπ. Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον του Καγκουριωδικίου ζητώντα την αποφυλάκισή του μέχρι την ολοκλήρωση τη δίκη. Ταυτόχρονα, οι δικηγόροι του έθεσαν προδικαστική ένσταση αναφορικά με την αρμοδιότητα του δικαστηρίου. Στην ένταση σύνταξη, είναι ο Προκόπη. κοινή παρακολούθησε τη δικαστική διαδικασία. Έχει το ρεπορτάζ Προκόπη. Καλησπέρα, κύριε Άκο. Είναι πολλά και ενδιαφέροντα τα όσα λέχθηκαν σήμερα στο δικαστήριο από του δικηγόρου υπεράσπιση του κατηγορούμενου για τον σφεδερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα και ιδρυτή τη ΑΦΙΚ Group, Σιμών Μίστρι Ελαϊκούτ. Είναι δύο τα ζητήματα που έρθηκαν σήμερα ενώπιον του δικαστήριου. Το πρώτο αφορά τη δικαιοδοσία του κακουριωδικίου να εκδικάσει την υπόθεση. Η υπεράσπιση του κυρίου Αϊκούτ, τον οποίο εκπροσωπούν οι δικηγόροι Μαρία Νεοφίτου και Νικολτά Χαραλαμπίδου, τη θέση ότι τα αφαιρόμενα δικήματα συνέβησαν στι μη ελεγχόμενε. Από τη Δημοκρατία περιοχέ, δηλαδή στα κατεχόμενα, και γι' αυτό τον λόγο το δικαστήριο δεν έχει αρμοδιότητα να αποφασίσει επί αυτών. Έγινε μάλιστα επίκληση στο δημόσιο διεθνέ δίκαιο και στο εθνικό δίκαιο. Η υπεράσπιση διαβίβασε γραπτό στην προδικαστική ένσταση στο Κακουριό Δικείο και στον εκπρόσωπο τη κατηγορούσα αρχή. Και στι 27 Σεπτεμβρίου ορίστηκε η επόμενη δικάση, όπου οι δύο πλευρέ θα αγορεύσουν επί αυτού. Μάλιστα, το δεύτερο ζήτημα προκόπια αφορά. Κατά πόσο ο κατηγορούμενο θα κρατείται υπόδικο μέχρι την ολοκλήρωση τη δίκη. Ναι, Κυριακό, η υπεράσπιση έφερε ένσταση προ το αίτημα τη κατηγορούσα αρχή για να κρατείται υπόδικο, επικαλούμενοι προβλήματα υγεία του κατηγορούμενου, απάνθρωπη μεταχείριση στι φυλακέ και το γεγονό ότι έχει κατοικία στη Λάρνακα. Προτείνει μάλιστα να εμφανίζεται καθημερινά σε αστυνομικό σταθμό, να μπει το όνομα του σε stop list και να πληρώνει ο πελάτη του εγγύηση ύψου ενό εκατομμυρίου ευρώ. Η κατηγορούσα αρχή από την πλευρά τη επιχείρησε να παρουσιάσει του δεσμού που διατηρεί ο κατηγορού. Με τα κατεχόμενα και τι εταιρείε που εμπλέκονται στου φετερισμού. Έγινε μάλιστα αναφορά σε μια μαρτυρία που, αν μου επιτρέπει, προκαλεί αίσθηση. Η μαρτυρία αφορά τον Ελληνικό επιχειρηματία Ανάπτυξη Γη Σαβακάκο. Αυτό, σε, καθ... σε κατάθεσή του, φαίνεται να ανέφερε ότι σε μετάβασή του στα κατεχόμενα, όπου είχε συνάντηση με ένα εκ των ιών του, Σιμώνα Ικούτ, και συγκεκριμένα τον Τζακ Αφίκ, CEO του ομίλου Αφίκ, αυτό του σύστησε τον κατηγορούμενο, αποκαλώντα τον το μεγάλο αφεντικό του, αφήκ, του ομίλου Αφίκ. Στη συνάντηση αυτή του λέχθηκε, όπω αναφέρει, ότι έχουν κατασκευάσει πάνω από 7.000 διαμερίσματα, 30 εστιατόρια, καφετέρειε και χώρου διασκέδασης. Πρόκειται για μια σημαντική μαρτυρία ενώπιον των αρχών. Mm -hmm. Οι κατηγορίε τώρα με τι οποίε είναι αντιμέτωπο ο Σιμών Ναϊκούπ, Ξεπερνούν τι 240. Ναι, Γυράκο, συγκεκριμένα 244, με πιο σοβαρή, όπω ανέφερε η κατηγορούσα αρχή, αυτή τη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομε δραστηριότητε. Με βάση, μάλιστα, την εκτίμηση λειτουργών του χτιματολογίου, η αξία των αναπτύξεων του ομίλου του ΑΦΙΚ υπολογίζεται πάνω από 43%. 43,5 εκατομμύρια ευρώ. Κατηγορούσα αρχή προσκόμισε επίση μαρτυρίε Ελληνοκύπριων ιδιοκτητών τη γη, πάνω στι οποίε έγιναν αυτέ οι αναπτύξει, που κατέθεσαν πω δεν πώλησαν, ούτε δόρισαν, ούτε εξουσιοδότησαν κάποιο πρόσωπο να προχωρήσει σε αυτέ τι αναπτύξει. Να πούμε, Κυριάκο, ότι εκκρεμούν επίση διεθνή και ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψη για του γιου του κατηγορούμενου, τον 51χρονο Αφίκ Γιακόφ και τον 49χρονο Μάικολ Μιστριέλα Ικούτ. Τώρα, το δικαστήριο θα ανακοινώσει στι 11 Σεπτεμβρίου την απόφαση του για το αν θα παραμείνει υποκράτηση ή όχι ο τουρκοευραίο επιχειρηματία μέχρι την ολοκλήρωση τη δίκη. Για την απόφαση αυτή, η κατηγορούσα αρχή έθεσε επίση ενώπιον του δικαστηρίου και το γεγονό ότι ο κατηγορούμενο είναι κάτοχο ταξιδιωτικών εγγράφων του ψευδοκράτου, τη Τουρκία, του Ισραήλ και τη Πορτογαλία. Κάτι που, όπω είπε, τον διευκολύνει εάν αυτό επιθυμεί να διαφύγει σε όποια χώρα θέλει. και ευχαριστούμε πολύ για τον ανοιχτικό ρεπορτάζ. Με πολύ ώρες καταθέτει.